Συνήθως θα παρακαλούσα να βάζαμε τα κινητά μας τηλέφωνο στο χαμηλό και παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών και Μεγάλων Έργων, κύριο Δημήτρη Ογόρνο, εκ μέρους του Δημάρχου Τρυπόλεως, του Δήμου Τρυπόλεως, να μας απευθύνει, να μας πει δύο κουβέντες. Εδεσμότατη μάλλον, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας Λεβηδίου, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να καλωσορίζω εκ μέρους του Δημάρχου μας, του κύριου Δημήτρη Παυλή και του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Λεβίδι, στην έδρα μιας από τις σπουδαιότερες δημοτικές ενότητες του Δήμου και μια ενότητα που έχει σχέση και με την ιστορία του τόπου και την ανάπτυξή του. Είμαστε εδώ σήμερα για μια σημαντική εκδήλωση και λέω σημαντική γιατί ένας τόπος για να συζητάει και να οραματίζεται για την ανάπτυξή του θα πρέπει πρώτα να διδάσκεται από την ιστορία του και ταυτόχρονα να τιμά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τέκνα άξια δικά του, γιατί σήμερα είμαστε στην γενέτειρα του αείμνηστου Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Με την ευκαιρία να καλωσορίσω και τους διακεκριμένους επιστήμονες που είναι προσκεκλημένοι σήμερα εδώ, τον κύριο Κωσόπουλο Αλέξανδρο, νομικό και διδάκτορα του Συνταγματικού Δικαίου, όπως και τον κύριο Χριστίδη Χρήστο, διδάκτορα της Νότερης Ιστορίας. Ήρθαμε λοιπόν να τιμήσουμε ένα τέκνο του Λεβηδίου, το οποίο άφησε το στίγμα του τον περασμένο αιώνα, σαν τον πατέρα, τον αρχιτέκτονα της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Και ο τίτλος του θέματος σε μένα ήταν μια ιδιαίτερη πρόκληση, η δημοκρατία της Βαϊμάρης με τη δεύτερη ελληνική δημοκρατία, γιατί αφορά, θα έλεγα, δύο διαδρομές παράλληλες με αρκετά κοινά γεγονότα. Ξέρουμε η Βαϊμάρη, στη Βαϊμάρη που έγινε η Γερμανική Εθνοσυνέλευση για το πρώτο σύνταγμα και το πρώτο δημοκρατικό πολίτευμα της Γερμανίας μετά την ήττα του Παγκόσμιου Πολέμου, μέχρι που την ανέτρεψε η δικτακτορία του Χίτλερ. Μια παράλληλη περίοδο, την Ελλάδα του Μεσοπολέμου μετά την ήττα του 1922, που ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ήταν αυτός που άφησε το στίγμα του στο Σύνταγμα της Ελλάδας και στην πορεία της Ελλάδας μέσα από το δημοψήφισμα του 24 της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θα μπορούσα να μιλώ με τις ώρες για το έργο και το όραμα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου για μια ουσιαστική δημοκρατία που είχε επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Η εκτίμησή μας λοιπόν απεριόριστη, η ευγνωμοσύνη μας πολύ μεγάλη για την αξία του σαν προσωπικότητα. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι ο Δήμος Τρίπολης αναλαμβάνει πλέον για πρώτη φορά στα πλαίσια των καλλικρατικών δήμων, εννοώ και μετά τον Καποδοστιακό Δήμο του Λεβηδίου, την οργάνωση του ετήσιου μνημοσύνου του στον τάφο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, αλλά και τη χρηματοδότησή του προσπαθειών, πρωτοβουλειών και δράσεων όπως η σημερινή, και είμαστε αποφασισμένοι να μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια συγκέντρωσης αρχαιακού υλικού τόσο από τα δημόσια ιδρύματα αλλά και από ιδιωτικές συλλογές στα πλαίσια συντονισμένων δράσεων
κυρίως Λεβιδιωτών προς την τιμή του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Το όραμά του λοιπόν δεν θα μπορούσε να είναι, το όραμά μας για την περιοχή δεν θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητο από το όνομα του μεγάλου Ανέξαρτου Παπαναστασίου. Με παρακαταθήκη το έργο του, αλλά και όσων διακρίθηκαν στον τομέα της οικονομίας, της πολιτικής, της πνευματικής ζωής και στην Ελλάδα το εξωτερικό, μπορούμε να ελπίζουμε και να παλεύουμε για μια νέα προοπτική για τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω. Με υπερσύγχρονες προδιαγραφές, αλλά δεν έχουμε ακόμη εκθετήριο. Από το 1983, με πρώτο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του οποίου ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου υπήρξε ιδρυτής, έγινε συνολική, συνθετική και πολυδιάστατη αποτίμηση της πολιτικής του δράσης και της θεωρητικής επιστημονικής του δραστηριότητας ως πρωτοπόρου των κοινωνικών επιστημών στον τόπο μας. Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις διεπιστημονικής προσέγγισης ακολούθησαν το Πάντιο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών και στις 21 Ιουνίου 2009 σε αυτόν εδώ το χώρο το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία παρουσίασε εδώ ένα βιβλίο για τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, το πρώτο από μία σειρά που ήταν αφιερωμένο σε πολιτικές και επιστημονικές προσωπικότητες. Όλες αυτές οι άρτια οργανωμένες επιστημονικές συναντήσεις έγιναν και επιμελημένες εκδόσεις. Το καλοκαίρι, συζητώντας με τον Δήμαρχο Τρυπόλεως κ. Δημήτριο Παυλή, καταλήξαμε σε ένα πρόγραμμα ενεργειών και δράσεων για το μουσείο, αλλά και επιστημονικών συναντήσεων με σκοπό τη συγκριτική θεώρηση του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και της εποχής του με τον ευρωπαϊκό χώρο, τα Βαλκάνια, τα ιδεολογικά, επιστημονικά και πνευματικά ρεύματα της εποχής. Σήμερα ανοίγουμε την πρώτη ενότητα με θέμα «Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης 1919-1933 και η Δεύτερη Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935». Άρχισαν τον Απρίλιο, όταν ο Λένιν, ο αρχηγός των Πολτσεβίκων, έφτασε από το εξωτερικό στην Πετρούπολη. Η περίοδος της μοναρχίας, ελέοφε ούτε τον εκπροσώπο του επί της γης, τελείωσε. Ο Τσάρος είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί, αλλά ο αγώνας για την εξουσία συνεχίζεται. Ανάμεσα στην προσωρινή κυβέρνηση Κερένσκι και τους επαναστάτες που οργανώνουν μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις. Τα ηγετικά του στελέχη εμφανίζονται τώρα ανοιχτά. Σαν να ζωντάνεψαν ξαφνικά μπροστά στο κινηματογραφικό φακό φωτογραφίες από τους αστυνομικούς φακέλους της Ρωσίας και όλης της Ευρώπης. Οι διαδηλώσεις είχαν γίνει φαινόμενο καθημερινό. Εικόνες μιας κοινωνίας σε εξέγερση. Πλακάτ, συνθήματα, σημαίες και τραγούδια. Μνήμες παλιές του 1905, «Επέσατε θύματα, αδέλφια εσείς», εναλλάσσονται με τους ήχους της Επανάστασης, εμπρός της γης κολλασμένη. Πυκνά πλήθη, σαν παλιρροϊκά κύματα, πλημμυρίζουν τη Λεωφόρο Νέβσκη. Οι στρατιώτες των μονάδων της Πετρούπολης ψήφισαν να παίρνουν διαταγές μόνο από τα Σοβιέτ της πρωτεύουσας, όπου επικράτησαν τελικά οι Βολσεβίκοι. Στις 6 Νοεμβρίου του 1917, 24 Οκτωβρίου με το παλιό ημερολόγιο που ίσχυε τότε στη Ρωσία, ένοπλοι επαναστάτες κατέλαβαν στρατηγική σημασία θέσεις μέσα στην πόλη.